Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται ένας 15χρονος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη μετά από βάναυση επίθεση που δέχθηκε από μία παρέα 7 ατόμων. Η μητέρα του μίλησε στον σταθμό μας και περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε βλέποντας το παιδί της σε κακή κατάσταση. Το παιδί μου ζει από θαύμα γιατί μία κοπέλα παρενέβη κάποια στιγμή. Έμαθα στο μεταξύ ότι κάποιο κύριο προσπάθησε, αλλά ήταν τέτοιο το μένος αυτών των ταΐδων που δεν μπόρεσε. Αυτό μου μεταφέρθηκε χθες βράδυ. Αυτό που μέχρι τώρα ήξερα ήταν κάποια κοπέλα ορωμά, δεν ξέρω ακριβώς τι. Τους απίθυνε το λόγο, τους είπε τι κάνετε. Έτρεξε προς το μέρος και εκείνοι σκόρπισαν και έριξε νερό στο πρόσωπο του παιδιού μου. Αλλά αν δεν πήγαινε αυτή η κοπέλα, το παιδί μου δεν θα ζούσε. Ζει από θαύμα. Ναι. Δηλαδή 7 άτομα και χωρίς λόγο, έτσι. Η Νατάσα Κουκογιάννη, μητέρα του παιδιού, αναφέρει ότι όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο γιος της βρισκόταν με έναν φίλο του στην πλατεία του Ευόσμου. Σύμφωνα με την ίδια, τουλάχιστον 4 από τα 7 άτομα που τον χτυπούσαν στο κεφάλι και στον αυχένα με μανία, ακόμη και όταν ήταν λιπόθυμος, πεσμένος κάτω. Έχει μόλοπε στο πρόσωπο και στο σώμα και επειδή φορούσε σιδεράκια, του προκλήθηκαν και πληγές στο στόμα. Το χτύπησαν κλωσιά στο πρόσωπο, το παιδί έπεσε κάτω, λιποθύμησε. Και ενώ ήταν λιπόθυμο, εξακολουθούσε να το χτυπούν στο κεφάλι. Στο κεφάλι, έκρανε εγκεφαλικές κακώσεις, ευτυχώς πάμε καλύτερα τώρα όμως. Στο πρόσωπο και το παιδί μου είχε σιδεράκι και τους ακάτεψα μέσα. Σφυγμένοι ολοπηγές από τα χτυπήματα που προκάλεσαν και με τα σιδεράκια μέσα στο στόμα καταλαβαίνει τι συνέβη. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο 15χρονος έχει απώλεια συνείδησης και όσα έχουν γίνει γνωστά είναι από τις περιγραφές του φίλου του. Τα παιδιά κάθονταν αμέριμνα. Στην εκκλησία πλάι εκεί που είναι ο πεζόδρομος και είναι όλες οι καφετέρες. Απέναντι ήταν μια παρέα που προφανώς είχε σοφοποιήσει τα παιδιά και τους ζήτησε να μιλήσουν και εκείνα αφελώς ακολούθησαν. Σύμφωνα με τις περιγραφές, η ηλικία των δραστών κυμαίνεται από 17 έως 20 ετών. Ο 15χρονος έφτασε στο σπίτι του υποβασταζόμενος από το φίλο του με τη μητέρα του να καλεί την αστυνομία. Και έμαθα και από άλλους γονείς ότι έχουν προηγηθεί και άλλα επεισόδια και είναι και καταγεγραμμένα. Αλλά οι περισσότεροι φοβούνται γιατί θεωρούν ότι ίσως είναι άτομα που μπορεί να είναι εκδικητικά, ποσός με ενδιαφέρει. Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα από τις αρχές. Τα φαινόμενα είναι συχνά στη συγκεκριμένη περιοχή με τους κατοίκους να μαρτυρούν πως μία ή δύο φορές την εβδομάδα παρατηρούνται επιθέσεις και ξυλοδαρμοί.